Αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος, Βιλερμπάν, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Γαλλίας. Πίσω Βλάντο Τζούροβιτς, η ΑΕΚ που βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τους φίλους του αθλήματος, πάντως είναι πιο γνωστός ο αδερφός του. Προηγείται 1-0 της ΑΕΚ στο ξεκίνημα αυτό. Ο Λίμπερτι όμως εδώ θα βρει την άμυνα της γαλλικής ομάδος σε αδράνεια, θα πετύχει το πρώτο καλάθι. 2-1 λοιπόν για την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που αν μη τι άλλο υπόσχεται πλούσιο θέαμα για τους φίλους τηλεθεατές του Sky. Και οι δύο ομάδες είναι ομάδες που παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, πάνε σε πολύ μεγάλα σκορ και βέβαια το μεγάλα σκορ, το γρήγορο μπάσκετ, αν μη τι άλλο αυτό που αρέσει περισσότερο, αυτό που φέρνει τον κόσμο στα γήπεδα. Εδώ ο Λίμπερτι δεν θα καταφέρει σε σούτριον πόντο, το rebound από τον Παπαγιάννη και Χατζής με τη σειρά τους τον εφνιδιασμό για λογαριασμό της ΑΕΚ. Τι επίθεση θα γίνει απέναντι Λίμπερτι με αντίπαλο τον Γκαλάο ο Αμερικανός. Δεύτερο σουτ για τρεις είναι εύστοχο. 5-1 η ΑΕΚ με τον Μάρκους Λίμπερτι. Λες σίδερο ο Λίμπερτι σήμερα να παίξει για δύο, και για Λίμπερτι και για Πέλ, και ενδεχομένως για κάτι και από Κάμπελ που άφησε την ΑΕΚ νωρίς. Τα κρύα του Λουτρού. Το καλάθι για τους Γάλλους, 5-3 από τον Ρόνι Σμιθ, τον πιο ψηλό παίκτη της γαλλικής ομάδας. Έχει ύψος 2 μέτρα και 8. Παπαγιάννης σε θέση center σήμερα. Ο Γιάννης Παπαγιάννης, ποδαράς. Κατσικάρης. Έρχεται ο Χατζής. Airball. Συμπεριφορικός με εδώ ένα τρίποντα από τον Δημήτρη Ποδαρά. Έναν από τους κατεξοχήν εκτελεστές της ΑΕΚ. Κάνει το σκορ 8-3. Αέρας 5. Συνεχίζουν σε αυτούς τους σεισμούς που συνεχίζουν. Θα βαλθούν να μας δικαιώσουν. Το παιχνίδι θα πάει σε πολύ ψηλό σκορ. Λέγαμε λοιπόν για την προσπάθεια προηγουμένως του Νίκου Χατζή. Ήταν εκείνη η οποία έδειξε πως τα παιδιά αυτά έχουν ενθουσιασμό, αλλά δεν απογοητεύονται και εύκολα. Γιατί στην προηγούμενη φάση ο Νίκος Χατζής, αν έδειξε κάτι, ήταν ότι κυνηγούσε τον τελευταίο λόγο. Θα φύγει στον ενθουσιασμό, θα φτάσει και στο lay-up. 13 για την ΑΕ και βέβαια ο Βλάντο Τζούροβιτς δεν θα μπορούσε να περιμένει καλύτερο ξεκίνημα από την ορμαστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μάρκους Λίμπερτι στο rebound και πάλι γρήγορα στον ενθουσιασμό η ΑΕ με τον Λίμπερτι να μην προσέχει όσο θα πρέπει. Τζούροβιτς στους παίχτες του, Βαγγέλη Ζορμπά, ο λόγος σε σένα. Γιάννη, καλησπέρα και από μένα. Ο Βλάντο Τζούροβιτς έδειχνε εμφανώς ικανοποιημένος από την. Σε λιγότερο από 4 λεπτά οι παίκτες του Βλάντο Τζούροβιτς μείωσαν 10 πόντους, σκοράρουν. Στο φόραξ, δούμε τη φάση. Τώρα δεν ήταν και τόσο διαφωτιστικό, πιο καλά. Και Φώτης Κατσικάρης γρήγορα στον ανοίγει την επίθεση της ΑΕΚ, όμως ο Δημήτρης Ποδαράς δεν θα βρει δρόμο για σου. Τη γαλλική ομάδα που έχει γυρίσει την άμυνα της σε ζώνη, ζώνη που τιμωρεί ο κατεξοχήν πλέον εκτελεστής της ΑΕΚ έξω από τα 6-25, ο Γιώργος Κουκλάκης. Ο Γιώργος Κουκλάκης, ο οποίος έχει 3 στα 6 τρίποντα στο πρωτάθλημα και έχει και τις λύσεις και έξω από την καμπτή. Εδώ ένα σούτρο από τον ξανά από τον Κουκλάκη, αυτή τη φορά όμως δεν θα τα καταφέρει. Στη διεκδίκηση του rebound νομίζουμε αν... Έχει 2 στα 5 τρίποντα και 3 στα 5 τρίποντα. Δαιμονιώδης ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα για την πέντατα του Τζούροβιτς. Ποδαράς είναι άστοχος. Οι παίκτες της ΑΕΚ γύρισαν γρήγορα. Ο Ράντ είναι εύστοχος. Σκορ 13-10. Ναι, ήταν τρίποντα από τον Ράντ. Ο Αμερικανός είναι εύστοχος και ισοφαρίζει. 13-13. Ο Ραντ που φτάνει τους 10 πόντους με 3. Επάνω προς το παρόν. Μιμείται τον άνθρωπο που θα κληθεί να μαρκάρει. Ευστοχή έξω από τα 6-25. 8 η προσωπική πόντη για τον Μάρκους Λίμπερτι με 2 στα 3 τρίποντα. Και ένα ακόμη αμυντικό rebound στο ξεκίνημα ενός εξαιρετικά κρίσιμου αγώνα. Εδώ η προσπάθεια του Μιχάλη Καγιούση για καλάθι και φάουλ. Δεν θα τα καταφέρει, θα πάρει όμως το φάουλ. Θα αποκτήσει δικαίωμα για 2 βολές. Ο παίκτης ο οποίος αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες ελπίδες, όχι μόνο της ΑΕΚ αλλά και του ελληνικού μπάσκετ. Εδώ η φάση ξανά. Πως ο Μιχάλης Κακιούζης πήρε το φάουλα από τον Ρόνι. Θα δώσει στον Κακιούζη. Κακιούζης στην προσωπική ατομική προσπάθεια θα στοχίσει. Θα χάσει και τη λίστη του. Δεν έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά από τους παίκτες της ΑΕΚ, μπροστά από τον Κακιούζη και τον Κατσικάρη που έσωσε να δώσει βοήθεια. Ξανά η φάση. Πραγματικά πολύ όμορφη, αν προσεχθεί ιδιαίτερος από την άμεση ΑΕΚ. Εδώ ο Λίμπερτι σε ένα προσωπικό σόλο δείχνει το τι μπορεί να κάνει. Τελικά ουδέν κακό να μιλήσει καλού η Σιδόρε. Ενδεχομένως η περιπέτεια που πέρασε και περνά με τους ξένους της ΑΕΚ ίσως απελευθερώσει τον Λίμπερτι, που χωρίς άγχος για την παραμονή του δείξει αυτά που μπορεί να αποδώσει. Γιατί κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Λίμπερτι έχει και το ταλέντο και τις δυνατότητες να παίξει καλό μπάσκετ. Κάθε πόντο για καλό που λένε. Πάντως η Γαλλία 3 ο Χάουαρντ είναι άστοχος. Ο Σμιθ μάζεψε το επιθετικό rebound.
και θα φτάσει το καλάθι 20-22 αναγκάζοντας τον Βλάχο. Ο Γιάννη, φίλες και φίλοι του Sky, για το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πάρουν τα rebound. Μάλιστα... Ο Ραντ έκλεψε και την μπάλα, έφτασε σε ένα ακόμη καλάθι. Εδώ τελικά μετά δεν νομίζουμε ότι ήταν αυτό ακριβώς το σύστημα που διάλεξε ο Βλάντο Τζούροφ για την ομάδα του. Η ουσία είναι βέβαια ότι ο Liberty έφτασε σε ένα ακόμη καλάθι. 3 για τον Ντιμπέ. Ντιμπέ θα κάνει τη μικρή δίσκηση και το σούτ θα στοχίσει ευτυχώς. Τελικά με την μεσολάβηση του Κακιούση ο Χατζής στο rebound. Κατσικάζει γκρος στο ευθυνδιασμό Κακιούσης. Αστοχή έρχεται, ο Liberty κερδίζει το φάουλ. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού που ταιριάζει στην ΑΕΚ όπως μπορεί να παίξει. Γιατί η ΑΕΚ έχει και γρήγορους παίκτες αλλά και ικανότητα να βγει στον ευθυνδιασμό. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώθηκε στην επίθεση ΑΕΚ. 28 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 20. Εύστοχος για μία ακόμα φορά. Συνεχίζουν σε μαντουμάνο. Ο Αμερικανός έχασε από τον Χάουαρτ. Θα φτάσει εύκολα στο καλάθι. 23. Θα φτάσει επιτέλους μετά από αρκετή ώρα σε ένα καλάθι. 25. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά εδώ Δημήτρης Ποδαράς. Παπαδόπουλος δεν θα βρει το διάδρομο που θέλει. Θα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια. Θα φτάσει στο καλάθι. Εκεί μέτρησε περισσότερο η εμπειρία του γιατρού. 27-33 η ΑΕΚ με ένα 4-0 μετά το δεύτερο time-out του Βλάντο Τζούροβιτς. Του Δημήτρη Ποδαρά, Ζέρβας, γρήγορα η ΑΕΚ προσπαθεί να τρέξει. Εκπληκτική φάση, περίφημη ενέργεια και καταπληκτικό κάρφωμα από τον Μάρκους Λίμπερτι. Εδώ αξίζει να ξαναδούμε την φάση το τελείωμά της. Αξίζει να ξαναδούμε την φάση το τελείωμά της. Τρία λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου μέρους. Ποδαράς είναι εύστοχος. Η ΑΕΚ μειώνει στους 35. 2,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου μέρους. Οι παίκτες της πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Ενώ ο Τζούροβιτς απονείμει τα εύσημα στον Παπαδόπουλο. Χάουαρτ. Ο Ντιμπό και τώρα ο Ραντ. Ήταν υπέρ αρκετός στον Βλάντο Τζούροβιτς και στον κόσμο της ΑΕΚ. Για το σημερινό παιχνίδι, προς το παρόν η πόντι είναι 2-37-35, 17 η πόντι του Μάρκους Λίμπερτι που κάνει αληθινά σπουδαίο παιχνίδι, 13 ο Ντιλέινι Ραντ στην άτυπη μονομαχία τους για τον πλήκη. Πάση θυσία λοιπόν είχε στήσει ο Τζούροβιτς έστω και με ένα πόντο. Εδώ η άμυνα της ΑΕΚ θα κοιμηθεί, ας μου επιτραπεί έκφραση. Ο Ρόνι Σμιθ θα φτάσει στο κάρφωμα, 37-37. Η ΑΕΚ διαλέγει αργό ρυθμό. Έτσι λοιπόν θα αφήσει μία επίθεση, θα έχει κάνει 45 στα τρίπο. Τις είδες τον Ραντ να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να μαρκαριστεί και να σταματήσει να κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ στην επανάληψη? Σίγουρα χρειάζονται πολλές βοήθειες στην άμυνα. Και πράγματι ο Ραντ έχει κάνει όλο το παιχνίδι και γυρίζει πολύ καλά την μπάλα. Νομίζω ότι αν σταματήσουμε αυτόν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Από λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο και έπεσε 9 νίκες, μία ήττα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της του τριών πόντων από τον Κουκλάκη. Από τη θέση που πολύ σπάνια αστοχεί ο 20...
εξάχρονος για καλό του Liberty, προσθέτει ένα ακόμα rebound στην συγκομιδή του τη σημερινή. Liberty σε μια έξοχη προσπάθεια, αλλά ούκαν το πολλό το F. Και εδώ μάλλον το μία. Είναι άλλωστε ζητούμενο σου τριών πόντων από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Δημήτρης Παπαδόπουλος και Κώστα Ζέρβας, οι άνθρωποι από τον γιατρό. Ήταν το πρώτο καλάθι που έβαλε ο άνθρωπος, ο οποίος μέχρι τότε διέλυε κάτι. Στη Σάκη στο πρώτο μήχρονο, ο Κουκλάκης είναι άστοχος, ο Λίμπερτι μάζεψε το rebound. Παλικαρίσια η κίνηση, πήρε το φάουλ από τον Χάουαρτ. Στον Χάουαρτ, για τον οποίο το καλάθι δεν θα ήταν δύσκολο. Έκοψε ο Κουκλάκης, έφτασε στο καλάθι, 49-44 διαφορά στους 5 από τον Γιώργο Κουκλάκη που φτάνει τους 8 πόντους με 2 στα 5 τρίποντα και μειώθηκε στους 3. Ο Σμιθ έβγαλε και πάλι για τον Ράντι, δύο παίκτες άλλαξαν την μπάλα, ωραία προσποίηση και έξοχο καλάθι από τον Ρόνι Σμιθ, 54-53. Κίνηση μέσα στη ρακέτα από τον Σμιθ, η προσποίηση στο Λίμπερτι, εύκολη υπόθεση στο καλάθι, 54-53, η διαφορά χάθηκε για την ΑΕΚ, βλέπετε τους σκόρερ, Λίμπερτι 17, Ράντ 17. Εδώ Ποδαράς, σε σόλο και επιτέλους καλάθι. Επιτέλους καλάθι για την ΑΕΚ, το οποίο γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό, 56-57. Τον Χάουαρτ να φεύγει στον εμβολιασμό, να φτάνει στο καλάθι, την ξαναχάνει. Αν είναι δυνατόν τέτοια λάθη σε τέτοια σημεία του αγώνα, και βέβαια φυσιολογική συνέπεια, φυσιολογική κατάληξη στο κάρφωμα. Οι παίχτες της ΑΕΚ χάνουν πάρα πολύ εύκολα την μπάλα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και εκεί είναι που ουσιαστικά πονάει. Και αν θέλουμε να κάνουμε μια σύντομη κριτική για αυτό το δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ από αλλού περίμενε το κακό και από αλλού το. Όπως μας ενημερώνει ο Ζορμπάς, πλήγω ότι μία ερώτηση έκανε και ο Βλάντο Τζούροβιτς. Ο Βαγγέλης λοιπόν άκουσε τον προπονητή ΑΕΚ να ζητάει time out, αλλά να μην έχει δικαίωμα. Πόντον από τον Ράντ, ευτυχώς άστοχο αυτή τη φορά το rebound από τον Liberty. Liberty μόνος του, σε coast to coast, Liberty θα φτάσει στο καλάθι, θα πάρει το foul. Το μη χείρον Βέλτιστον, καλές και δύο βολές, έτσι δεν είναι Ισίδωρε? Έτσι είναι Γιάννη. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τελευταίο πεντάλεπτο λοιπόν στον αγώνα, τρίτο foul από τον Ριπέρι Βιλερμπάν που έχασε τον... Έχει μηδέν στις τρεις βολές και... Ζητείται ευστοχή από την θέση αυτή για τον Liberty. Ούτε τη φορά αυτή θα τα καταφέρει. Έχει 0 στις 4 και ο Τζούροβιτς εκρήγνεται. Εκρήγνεται, τα έχει με τον παίκτη του. 63-68, η διαφορά παραμένει στους 5, 4 και... Ο Γκαλά με δεύτερη προσπάθεια. Ο Χάουαρτ σουτ για 3, είναι άστοχος, κάποιος το rebound, κανένας. Ο Γκαλά το μάζεψε, έχασε όμως από τον Παπαδόπουλο που πάλεψε κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. Ζέρβας δίνει φάουλ στον πολύ του Ζέρβα, την τέταρτη εύστοχη σε εισάριθμο στον αγώνα. Και τώρα 5 στις 5 οι βολές για τον Ζέρβα, 60. Βάσει ότι χρόνος υπάρχει, μην απογοητεύεστε. Το σουτ του Κουκλάκη είναι εύστοχο, 67-70. Η διαφορά μειώνεται στους 3 από τον Γιώργο Κουκλάκη που φτάνει τους 13 πόντους με 2 στα 5 δίποντα, 2 στα 7. Κατοχή του υπάρχει νευρικό. Τον Κακιούση, σου τριών πόντων από τον Κακιούση. Άστοχο και αυτή τη φορά. Ο Ζέρβας θα πάει προς το καλάθι και είναι φάουλ που δεν σφυρίζεται. Είναι 100% φάουλ που δεν καταλογίζεται. Οι δύο διαιτητές Στέρβας θα πάρει την προσπάθεια. Άστοχος και πάλι, αν είναι δυνατόν. Παπαδόπουλος έχει ανάμεσα από πολλούς παίκτες, θα φτάσει στο καλάθι. Επιτέλους ένα καλάθι, 69-76. Πίεση σε όλο το γήπεδο από τους παίκτες της ΑΕΚ. Η απέλπιδα, η ίστατη προσπάθεια για την ισοφάριση. Οι οπαδοί της ΑΕΚ ενθαρρύνουν τους παίκτες τους. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο στο διάστημα απομονωμένη είναι αρκετή αυτή η βοήθεια. Ή μάλλον είναι ικανή. Το σκηνικό επαναλαμβάνεται, 13 δευτερόλεπτα ακόμα και βέβαια πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μην ονειροβατούμε. Μπορεί να ανατροπεί η διαφορά. Οι προσπάθειες της ΑΕΚ πάντως Γιάννη για να φτάσει στο καλάθι είναι απέλπιδες. Και βέβαια δεν είναι καθόλου μα καθόλου οργανωμένες ή συντονισμένες. Πάντως... Είναι καθαρά υποθέσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έτσι είναι και αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δύο φορές ήταν στο οριακό σημείο το κάρφωμα Παπαδόπουλου. Δεν προσφέρει το παραμικρό την παραμικρή σταγόνα ικανοποίηση του λάθου της ΑΕΚ που βλέπουν το μάδος να χάνει. Η ΑΕΚ λοιπόν που δύο φορές βρέθηκε στο οριακό σημείο για να ισοφαρίσει αλλά να ζήτησε.